Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο που φέτος κλείνει 20 χρόνια ζωής και δράσης, τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και τα σωματεία που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των αγώνων τα χρόνια της κρίσης, καλούμε τους εργαζόμενους να πάρουν θέση απέναντι στη συνδικαλιστική μαφία που έχει καθίσει στο σβέρκο μας. Μέσα στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και σε όλες τις άλλες οργανώσεις συνδικαλιστικού κινήματος, μια καλοπληρωμένη κάστα που αποφάσισε να βάλει για τα καλά μέσα στα συνδικάτα την ίδια την εργοδοσία, για να υπερασπίσει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για να εδραιώσει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Να αναρωτηθεί ο κάθε συνάδελφος που σήμερα βασανίζεται και υποφέρει, που έχει δεχτεί μειώσεις στους μισθούς, που έχει καταλήξει στην ανεργία. Γιατί άραγε αυτή η συνδικαλιστική μαφία, αυτός ο καλοταϊσμένος μηχανισμός της εργατικής ελίτ, που όλα αυτά τα χρόνια έχουν ανεβοκατέβει καμπόσεις κυβερνήσεις όλων των προσήμων, όχι μόνο παραμένει ακλόνητος, αλλά επιχειρεί να εμφανιστεί και ρισχυμένος? Μήπως δεν ήταν οι ίδιοι που στα χρόνια της κρίσης στήριξαν όλες τις κυβερνήσεις αυτές που έφεραν τρία μνημόνια και εκατοντάδες αντιεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους? Μήπως δεν ήταν αυτοί που πριν την κρίση στήριξαν από την πρώτη στιγμή την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009 στη λογική της κοινής εθνικής προσπάθειας, χωρίς απεργίες και εργατικές κινητοποιήσεις, στρώνοντας από τότε το έδαφος των αντιεργατικών νόμων με μυστικές συναντήσεις με τους βιομήχανους? Μήπως δεν ήταν αυτοί που αποδέχτηκαν εξ αρχής τα βάρβαρα μέτρα ως αναπόφευκτα στο όνομα της διάσωσης της χώρας? Δεν ήταν αυτοί που με δηλώσεις τους προωθούσαν τη στήριξη των υγιών επιχειρηματιών? Δεν ήταν οι ίδιοι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕΕ που έστρεψαν να δεχτούν μειώσεις μισθών για να μην γίνουν τάχα απολύσεις και να διασωθούν οι επιχειρήσεις? Μετά βέβαια είπαν τελικά το ναι στις απολύσεις, αρκεί να είναι αιτιολογημένες. Δεν ήταν η ίδια η σημερινή πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ που είπε ναι στο δημοψήφισμα απέναντι στο διπλό όχι του ταξικού κινήματος στις προτάσεις της κυβέρνησης και των θεσμών? Δεν ήταν ένα από τα πρώτα στελέχη των εργατοπατέρων ο Κολάς που ξεστόμησε πρώτος την πρόταση για διάλυση των σωματείων και τη μετατροπή τους σε εργασιακά συμβούλια, γιατί τάχα είναι ξεπερασμένος πλέον ο ρόλος τους? Δεν ήταν οι ίδιοι που στις πλατείες των αγανακτισμένων επαναλάμβαναν το έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα? Κανένας δεν ξεγέλασε ποτέ το αγωνιστικό τάχα προφίλ με απεργίες, μαζόξεις ελάχιστων εργατοπατέρων. Από την πρώτη στιγμή και παρά τις όποιες αγωνιστικές κορώνες, στήριξαν την ανάπτυξη με τους άθλιους μισθούς και μεροκάματα, τις άθλιες εργασιακές σχέσεις. Συνυπέγραψαν με το ΣΕΒ το άθλιο νομοθετικό μισθό των 586 ευρώ, το διαχωρισμό στους μισθούς με βάση την ηλικία. Συμφώνησαν στο χτύπημα της απεργίας, στον απεργοκτόνο νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η δήλωση του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ ότι οι απεργίες έβγαλαν τα ψωμιά τους είναι η πλέον χαρακτηριστική για το πώς αντιμετωπίζονται από τη συνδικαλιστική μαφία οι εργατικές κινητοποιήσεις και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων. Όχι μόνο στήριξαν το χτύπημα της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ζητούν και την παράδοση της ολοκληρωτικά στο μεγάλο ασφαλιστικό κεφάλαιο μέσω του Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης. Αυτά συμφώνησαν με το ΣΕΒ και την κυβέρνηση. Ζητούν και απαιτούν με κάθε τρόπο την αστυνομία μέσα στα εργατικά συνέδρια, φέρνοντας τις μαύρες εποχές του αστιφύλακα και του χαφιέ στα σωματεία. Δεν βγάζουν άχνα για την κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, για τις συλλήψεις αγωνιστών συνδικαλιστών που αγωνίζονται απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και την εκμετάλλευση, για την καταστολή σε εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Δεν έβγαλαν άχνα για τους υπερελιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λειτουργικό προεδρείο που συγκρότησαν οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και της ΕΑΚ ΣΥΡΙΖΑ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, μετά από ένα συνέδριο εκτεταμένης νοθείας με ασφαλίτες, απέδειξε ότι ήταν στρατηγική επιλογή του Συνδέσμου Βιομηχάνων και Εμπόρων, των πολιτικών τους κομμάτων και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα του ότι υπερασπίζονται καρέκλες από τις οποίες προκύπτουν βαθιά ατομικά συμφέροντα, κυρίως εκτελούν καθήκοντα που τσανέτουν στη μεγαλοεργοδοσία. Δύο φορές τον τελευταίο μόνο μήνα τους ζήτησαν εργαζόμενοι και εργάτες να τους καλύψουν με απόφαση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για απεργία. Και στις δύο, όλοι τους από κοινού τους γύρισαν την πλάτη. Στέλεχός τους σε επιχείρηση του ηματισμού πριν λίγες μέρες, σαν αφεντικός εργοδότης, έστειλε στην ανεργία εργάτη γιατί έβαλε ζήτημα διεκδικήσεων. Να γιατί σήμερα, προκειμένου να είναι ακόμα χρήσιμοι για την κυβέρνηση και την εργοδοσία, για να ξεπεράσουν την ανυπαρξία και την απαξίωσή τους, προσπαθούν να διατηρήσουν τη συνδικαλιστική τους επιβίωση με την εισβολή της εργοδοσίας αλλά και εκατοντάδων διευθυντικών στελεχών των επιχειρηματικών ομήλων στα εργατικά σωματεία. Εκλέγουν και εκλέγονται.
νοθείες, πλαστογραφίες και ανύπαρκτα σωματεία παραγωγής αντιπροσώπων. Οικονομικά σκάνδαλα εκατομμυρίων ευρώ μέσω προγραμμάτων που απλώνονται σε πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις όλης της χώρας. Διαδικασίες και κλεισμένων των θυρών, χωρίς δημοσιογράφους, με φρουρά από μπράβους, ανθρώπους της νύχτας, ποινικούς, οπλοφόρους και security. Η δική τους δημοκρατία είναι αυτή των εργοδοτών που τους στηρίζουν. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν μερικά πράγματα στους εργατοπατέρες. Στη συνείδηση των εργαζομένων, η συνδικαλιστική μαφία είναι έκτοτη εδώ και καιρό. Γι' αυτό τους γυρνούν την πλάτη. Γι' αυτό παρουσιάζει αυτά τα θλιβερά σκορποχώρια σε κάθε πανεργατική απεργία. Γι' αυτό αναζητά στηρίγματα στα κόμματα των μνημονίων, στην αστυνομία, στους εισαγγελείς, στους μπράβους και στους ανθρώπους της νύχτας. Με ευθύνη της ίδιας συνδικαλιστικής μαφίας, το κτίριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, εδώ και 10 χρόνια από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, είναι έτσι κι αλλιώς κλειστό για τους αγώνες και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η έκτοτε ηγετική ομάδα Παναγόπουλου, Κιουτσούκη, Βασιλόπουλου και Καραγεωργόπουλου δεν έχει ωστόσο καμία δικαιοδοσία να το παίζει κλειδοκράτορα του κτιρίου της ΓΕΣΕΕ. Πρέπει να παραδώσει άμεσα τα κλειδιά στις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα, στις ζωντανές συνδικαλιστικές οργανώσεις που μάχονται για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Ας μην τους μπαίνουν ιδέες. Η σύσκεψη που οργανώνουν το Σάββατο 13 Απρίλη εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες και συνδικάτα για την οργάνωση της συνέχειας της πάλης και για την απεργία της Πρωτομαγιάς θα γίνει θέλουν δεν θέλουν. Ευχόμαστε τέλος στη συνδικαλιστική μαφία, καλή σταδιοδρομία στις ενώσεις των εργοδοτών στις οποίες θα γίνουν μέλη, στα τσακίδια να πάνε. Συναδέλφες και συνάδελφοι, απέναντι σε όσα εξελίσσονται, αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι έχουμε κάθε δικαίωμα και είναι ανάγκη να μπούμε μπροστά. Να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το δικαίωμά μας να έχουμε οργανώσεις ανεξάρτητες από την παρέμβαση της εργοδοσίας και του κράτους. Το ΠΑΜΕ, στα 20 χρόνια ζωής και δράσης του, δεν έπιασε πόστο στους κύκλους και στα τραπέζια των διαλόγων με τη μεγαλοεργοδοσία, που η συνδικαλιστική μαφία συμφωνούσε τα μέτρα πτώχευσης του λαού μας. Σήμερα, με κάθε αίσθημα ευθύνης, καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε τίμιο συνδικαλιστή να πάρει θέση και να συμβάλλει ώστε να καθαρίσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα από τη βρωμιά, τη σαπίλα και τις πρακτικές της συνδικαλιστικής μαφίας. Πραγματική διέξοδος για τους εργαζόμενους δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την οργάνωσή μας, την ανασύνταξη του κινήματος σε ταξική κατεύθυνση για να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. Η απέτησή μας να καθαρίσει το εργατικό κίνημα από τη βρωμιά τους θα γίνει πράξη από τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους, υλοποιώντας το σύνθημα που ακούγεται όλο και περισσότερο στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς, συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών. Να μην περάσει η ώρα χαμένη. Το Σάββατο στις 20 Απρίλη προχωράμε σε εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Όλα τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων πρέπει να συνεδριάσουν άμεσα και να αποφασίσουν σχέδιο περιοδιών, εξορμήσεων και πρωτοβουλειών σε εργασιακούς χώρους και στις γειτονιές. Οργανώνουμε συσκέψεις, αξιοποιούμε όλους τους τρόπους προπαγάνδας, αφίσα, πανώ σε γέφυρες. Να μην διστάσουμε, να πάμε σε γενικές συνελεύσεις των σωματείων μπροστά στον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Πρέπει η παρουσίαση μας στους χώρους δουλειάς να είναι καθημερινή. Να οργανώσουμε σχέδιο και να μας ανοίγει το δρόμο ώστε να φτάσουμε σε περισσότερους χώρους. Κάθε σωματείο να βγάλει δικιά του ανακοίνωση με τα ιδιαίτερα ζητήματα του κλάδου και του χώρου ακόμα. Δεν σταματάμε να ξεσκεπάζουμε το ρόλο των εργατοπατέρων, της πλειοψηφίας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΓΕΣΕΕ. Μετά και από την απόφαση που πήραν για διορισμό διοίκησης από το πρωτοδικείο, χωρίς τη συμμετοχή των εκλεγμένων αντιπροσώπων της ΔΑΣ. Καλούμε όλη την εργατική τάξη να συμμετέχει μαζικά στην εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΜΕ και στην απεργιακή συγκέντρωση που καλεί το ΠΑΜΕ για την εργατική πρωτομαγιά. Παίρνουμε μέτρα ενίσχυσης της δουλειάς μας των σωματείων που το επόμενο διάστημα προχωρά σε αρχαιρεσίες, όπως οι ηλεκτροτεχνίδες ανεπτυστήρων ή οι εργαζόμενοι στην κατεργασία του ξύλου, αλλά και σε σωματεία που είμαστε μειοψηφία, στηρίζουμε τις δυνάμεις μας ώστε να σημειώσουμε άνοδο και να αποτρέψουμε κάθε είδους νοθεία. Επιτακτική ανάγκη και καθήκον για το εργατικό κίνημα είναι οργανωμένη και μαζική συμμετοχή όλων των σωματείων με τις σημαίες μας, τα πανό μας και τις ντουντούκες αύριο στις 11 η ώρα το πρωί στην αντιπεριαλιστική, αντιπολεμική εκδήλωση και πορεία ειρήνης που διοργανώνει η ΕΔΙΕΔ έξω από το Νατοϊκό Στρατηγείο στο 3ο Σώμα Στρατού.